Αξιότιμη κυρία Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας, αξιότιμη κυρία Πρέσβη της Σουηδίας, αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα, αξιότιμη κυρία Γιαννόπουλε, πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας υποδεχόμαστε σήμερα εκ μέρους των Βρετανικών Αρχών σε αυτή την ιστορική μεγάλη αίθουσα για να αρχίσει το πολύ σημαντικό διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το Χαμόγελο του Παιδιού και που έχουμε και την τιμή να μετέχουμε και εμείς ως αιγίδα αλλά και με συμμετοχή καθηγητών και στελεχών της ιατρικής σχολής στις συνεδρίες. Το θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, επόμενα βήματα για την ολιστική υποστήριξη των παιδιών. Το φαινόμενο της σωματικής κακοποίησης παιδιών και οι διαστάσεις που έχει λάβει, καθώς σύμφωνα με έρευνες, ένα στα δύο παιδιά ηλικίας 11 έως 16 ετών έχει πέσει θύμα τουλάχιστον μιας εμπειρίας σωματικής βίας. Καθιστούν πιο επιτακτικοί από ποτέ την ανάγκη σχεδιασμού εθνικών προγραμμάτων, ειδικών δράσεων, καθώς και λειτουργίας εξειδικευμένων μονάδων με εθνικό αποτύπωμα, όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού. Σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, είναι υποχρέωση όλων μας να αναλάβουμε σχετικές πρωτοβουλίες, ο κάθε φορέας στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του, αλλά και οι πολίτες μεμονωμένα ως ενεργά κύτταρα της κοινωνίας για ένα ασφαλέστερο αύριο για όλα τα παιδιά. Το παιδί και η παιδική ηλικία βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα στις σημερινές δυτικές κοινωνίες. Το ενδιαφέρον αυτό εξειδικεύεται σε μία σειρά από ενέργειες, πρακτικές και πολιτικές που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα του παιδιού. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες δεν είναι δυνατόν να ρυθμίζουν ένα φάσμα της ζωής των παιδιών δίχως να λαμβάνουν υπόψη τους τη φύση της παιδικής ηλικίας. Για το παραπάνω λόγο έχει μεγάλη σημασία και η επιστημονική μελέτη της παιδικής ηλικίας από επιστημονικούς φορείς, όπως είναι τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό σας διαβεβαιώ και αυτό γίνεται στα αντίστοιχα τμήματα που έχουμε στις παιδιατρικές κλινικές, παιδοψυχιατρικές κλινικές και μονάδες, στα νοσοκομεία, στο Αγία Σοφία, στο Αγλαία Κυριακού, στο Αττικό. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί κρίσεις σε τοπικό, περιφερικό ή παγκόσμιο επίπεδο, ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών, τοπικών σειράξεων ή πολιτικών αναταραχών, καθώς και ανισορροπιών του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού συστήματος με διαφορετικό βαθμό και ένταση στις κοινωνικές τους επιπτώσεις. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των περιπτώσεων είναι η διαπίστωση ότι τα παιδιά επηρεάζονται περισσότερο άμεσα και πιο βαθιά από τις όποιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των κρίσεων και ειδικότερα τα παιδιά που ανήκουν στα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Επομένως, το σημερινό συνέδριο με την πολύ σημαντική διεθνή συμμετοχή ειδικών από την Ευρώπη είναι μια υψηλού επίπεδου συζήτηση για την παιδική ηλικία και την ολιστική στήριξη των παιδιών, ιδίως εκείνων που είναι θύματα κακοποίησης. Χαιρετίζοντας εκ μέρους των Βρετανικών Αρχών, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές, ιδιαίτερα το Χαμόγελο του Παιδιού και τον πολύ δραστήριο πρόεδρό του, για το σκέρια σημασίας έργο του, όπως και να ευχαριστήσω όλους τους διακεκριμένους ομιλητές του συνεδρίου και όλους τους συμμετέχοντες. Εύχομαι κάθε επιτυχία.